Λοιπόν, γεια σας και πάλι, Πίβος εδώ, Πίβος στη μέση εδώ βασικά. Και σήμερα σας φέρνουμε το easter egg στην Buried. Ναι, προλάβαμε και το κάναμε κιόλας, ήμασταν έτοιμοι. Και σας το φέραμε και σε εσάς, ελληνικό commentary όπως πάντα, για όσους δεν μπορούν στα αγγλικά ή τέλος πάντων όσους μας προτιμάνε. Και σας έχουμε πάλι την πλευρά του Richtofen. Με αυτό το easter egg ολοκληρώνουμε τα easter egg για τα DLC που έχουν βγει μέχρι τώρα, έτσι, μέχρι την επόμενη πίστα, όπου δεν θα είναι συνδεδεμένο το easter egg με τις υπόλοιπες πίστες, όπως ξέρω εγώ έχει να κάνει το easter egg αυτό της Die Rise και της Transit που είναι όλα μαζί συνδεδεμένα. Πάλι έχουμε το Richtofen, το ξαναλέω, και ας αρχίσουμε με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι η γκυλοτίνα. Υπάρχουν δύο πράγματα μέσα στην πίστα. Υπάρχει η γκυλοτίνα και υπάρχει και η κρεμάλα. Η κρεμάλα είναι για όσους πάνε για το Maxis, η γκυλοτίνα είναι για όσους πάνε για το Richtofen. Λοιπόν, με την γκυλοτίνα, η γκυλοτίνα είναι η βάση που φτιάχνεις buildables. Το buildable βασικά, φτιάχνεις την γκυλοτίνα, της βάζεις μερικά parts, τα οποία, επειδή μάλλον έχουμε κάνει το easter egg, δεν φαίνονται τα parts ξεχωριστά έτσι μέσα στο map. Φαίνονται μόνο όταν τα χτίσουμε ή όταν τα κρατάει ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και πάλι θα σας πω που βρίσκονται. Είναι 4. Είναι αυτή εδώ η κρυσταλλή. Αυτό εδώ πέρα το... πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Η δορυφορική κεραία και η κεραία της τηλεόρασης, αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτά τα 4 που θα τα βρείτε. Λοιπόν, η δορυφορική κεραία είναι πολύ εύκολο να βρεθεί. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτό εδώ πέρα που είναι το σαλούν. Με το που ανέβετε το σαλούν είναι σε αυτό εδώ το μπαλκονάκι που βλέπεις την κιλοτίνα. Η κεραία της τηλεόρασης τώρα βρίσκεται μέσα στη φάρμα, όπου είπαμε πολλοί τρόποι να μπείτε. Τέλος πάντων, εμείς άνοιξαμε την πόρτα. Βρίσκεται στη φάρμα ακριβώς εδώ πέρα που είναι το ραδιόφωνο. Κανονικά βρίσκεται η κεραία, κάποιος κράταγε το ραδιόφωνο πριν, συγγνώμη. Και επίσης υπάρχει και το... αυτό τέλος πάντων με το σκηνή, το πράγμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο blacksmith, το gunsmith, πώς λέγεται, gunsmith εδώ πέρα, που πάλι ανοίγουμε την πόρτα με το φίλο μας, το Huckleberry, Leroy ή όπως θέλετε πείτε τον, που ανοίγεται αυτή την πόρτα. Και είναι ακριβώς εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη γωνία το part αυτό. Και το τελευταίο part είναι η κρύσταλλη, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε άμα δεν ξέρετε. Μπορεί να το παρατηρήσετε άμα πάτε λίγο έτσι και ψάξετε την πίστα. Είναι πάνω εδώ στα ορυχεία, πάνω σε έναν τοίχο, θα σας πω τώρα που συγκεκριμένα. Είναι πάνω σε αυτόν εδώ ακριβώς τον τοίχο. Τώρα να σας πω ακριβώς πως να έρθετε να δούμε. Ωραία, ναι. Από το σαλούν ανεβαίνετε πάνω. Από εδώ πέρα υπάρχει, πάτε εδώ πάνω, σκαρβαλώνετε. Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος από ό,τι βλέπετε. Μόνο ένας, όλοι οι άλλοι είναι φραγμένοι. Εντάξει, και από εδώ πάει ως εδώ, αλλά δεν προχωράει. Προχωράτε και θα το βρείτε εδώ. Ακριβώς εδώ βρίσκονται αυτοί εδώ οι κρύσταλλοι που σας έδειξα πριν. Λοιπόν, μόλις θα χτίσετε αυτά εδώ πέρα, θα πάρετε την ηχητική ένδειξη από τον Richtofen. Δυστυχώς πάλι, επειδή έχουμε κάνει το easter egg, μετά το update δεν ακούγεται ο Richtofen στο theater mode. Δεν πειράζει όμως, θα καταλάβετε από τη μουσική ότι το κάνατε. Αυτό. Θα μιλήσει. Επίσης ο Maxis θα παραπονεθεί ότι δεν κάνετε τα βήματά του και ότι ακολουθείτε το Richtofen, αλλά δεν σας νοιάζει αυτό. Και πάμε για το δεύτερο βήμα. Στο οποίο βήμα δεύτερο είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να ξέρετε τι να κάνετε. Ένας παίκτης πρέπει να πάρει το Paralyzer. Αυτό εδώ πέρα το ωραίο όπλο του Badass, το οποίο πρέπει, με το οποίο πρέπει να φορτίσετε τις 4 κρυστάλλινες μπάλες, αυτές τις κόκκινες που υπάρχουν μέσα στην πίστα. Λοιπόν, από εδώ όπως βλέπετε είναι η πρώτη. Φορτίζει. Θα ακούσετε αυτό το θόρυβο μόλις το κάνετε. Θα φορτιστεί τέλος πάντων. Και μετά πρέπει να βρείτε τις υπόλοιπες. Είναι συνολικά 4. Αυτή ήταν η πρώτη. Η άλλη είναι πάνω στο ορυχείο. Εδώ πέρα ψάχνω τον δρόμο λίγο. Ωραία. Είναι πάνω στο ορυχείο
Όπως πατία τους κρυστάλλους, θα το δείτε. Όπως πατία, ναι, όπως πατία τους κρυστάλλους είναι αυτή η κόκκινη μπάλα που σας έδειξα πριν. Είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς η μπάλα, την οποία τη φορτίζω. Και μπαμ, δεύτερη φορά ακούστηκε ο ήχος. Μετά, η τρίτη μπάλα είναι δίπλα στην εκκλησία. Εδώ πέρα, φορτίζουμε. Πάλι ο ήχος αυτός, το ντύμ. Γενικά είναι εύκολο να καταλάβετε πότε κάνετε ένα βήμα. Μετά είναι μέσα στο Ghost House, το περνάτε. Και αυτό μπορεί να μην το δείτε καλά είναι. Με το που πέφτω από εδώ, είναι λίγο δύσκολο να το δείτε. Κατεβαίνετε από εδώ, στρίβετε όλο αριστερά και όχι από εδώ που φεύγετε στη μαζί, ακριβώς αριστερά είναι η μπάλα. Εδώ το φορτίζω, ακούω και το θόρυβο. Να την πιάσω μάγισσα, ψεύτα. Παίρνω και τον Πεπέρ. Λοιπόν, και πάμε για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι το τρίτο. Στο επόμενο βήμα τώρα έχουμε το... Μόλις φορτίσετε τις μπάλες θα ενεργοποιηθεί ένα φάντασμα, ποιος ξέρει τι είναι, που κρατάει αυτήν εδώ τη λάμπα. Το φαναράκι, τέλος πάντων. Αυτό θα πρέπει να το πετύχετε με μια χειροβομβίδα και θα πέσει κάτω και θα είναι σαν απλό part. Να, εδώ πέρα. Το βλέπουμε, προσπαθούμε να του ρίξουμε μια χειροβομβίδα. Οκ, okay, μια άκυρη χειρομήδα, δεν πειράζει. Και νομίζω εδώ πέρα τώρα είναι που το πετυχαίνουμε. Μπαμ, πάει, πέφτει κάτω. Και μετά το παίρνει, να, στριφογυρίζει έτσι και κάποιος πρέπει να το πάρει, είναι πάρτα απλό. Ωραία, έχουμε και το παίρνω, λοιπόν. Ωραία, και πάμε τώρα για το επόμενο part. Το τέταρτο μέρος, το τέταρτο βήμα, με το οποίο το φανάρι πρέπει να το φορτίσετε με ψυχές από φαντάσματα. Μπαίνει κάποιος με ένα καλό όπλο μέσα στη μανσιόν και αρχίζει και σκοτώνει φαντάσματα και θα ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Όπως ακούστηκε και τώρα, ακούγεται αυτός ο θόρυβος, ο οποίος θα δείχνει ότι φορτίζεται το φαναράκι. Υπάρχουν δύο τρόποι να καταλάβετε ότι το φορτίσετε, ή θα σας το πει αυτός ο στουλιγκέρ, θα μιλήσει ο ρίχτερ μόλις φορτίσει, ή θα το ακούσετε ότι δεν θα κάνει πια αυτό το μήκο όταν σκοτώνει το ζόμπι. Να, τώρα εγώ σκοτώνω μερικά ακόμα, δεν φεύγουν να σκοτώνω κι άλλα. Ωραία, μερικά ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι το τελευταίο αυτό. Να, είδατε, δεν ακούστηκε πάλι ο θόρυβος, άρα το φορτίσαμε, είναι full. Και πάμε για το επόμενο, μπερδευτικό μεν, αλλά εύκολο βήμα. Στο οποίο βήμα είναι αυτό εδώ πέρα. Είμαστε απέναντι από το σαλούν. Όποιος έχει τη λάβα πρέπει να έρθει απέναντι εδώ πέρα να επιδείξει παρκούρια. Αν έχει παραλάιζερ, να ανεβεί με το παραλάιζερ. Και πρέπει να χτίσει συσταγωγικά το κομμάτι εδώ πέρα στη λάβα που έχει εμφανιστεί. Και εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μήνυμα σε tic-tac-toe cipher. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε τώρα. Πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, η κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μία ταμπέλα, οι οποίες ταμπέλες αυτές υπάρχουν πάνω στο mine εδώ πέρα, πάνω από την πίστα. Δηλαδή, τι εννοώ. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες ταμπέλες μέσα στο mine. Εντάξει, έχει κρυμμένες που δεν φαίνονται πολύ καλά, να, όπως αυτήν εδώ. Consumption Cross, για παράδειγμα. Είναι τρεις ταμπέλες. Τέλος πάντων, είναι πολλές ταμπέλες εδώ μέσα, αλλά εσείς χρειάζεστε τρεις. Και να βρείτε ποιες τρεις χρειάζεστε, πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνετε, αρκεί να καταλάβετε το πώς. Δεν χρειάζεται καταρχάς όλο το μήνυμα, έτσι. Άμα ξέρετε το πρώτο γράμμα, ξέρετε όλη τη λέξη. Γιατί η κάθε ταμπέλα αρχίζει από διαφορετικό γράμμα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, η πρώτη γραμμή για παράδειγμα, ας πούμε, βασικά η δεύτερη γραμμή αντιπροσωπεύει το consumption τέτοιο που βρήκαμε πριν. Έτσι, τι σημαίνει αυτό. Πρέπει τρεις παίκτες να πάρουν γκαλβανάκλεις. Αυτό είναι οπωσδήποτε. Άμα έχετε λεφτά στην τράπεζα, έχει καλώς. Ξαναλέω, προτείνω εγώ να έρθετε προετοιμασμένοι με πολλά λεφτά στην τράπεζα για να ανοίξετε πόρτες κτλ. Και να πάρετε και perks. Να είστε έτοιμοι σε περίπτωση. Και μόλις πάρετε γκαλβανάκλεις, θα πρέπει να καταλάβετε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς δουλεύει αυτό. Η άσπρη γραμμή, βασικά είναι σαν το κινητό, έτσι. Το κινητό πώς έχει 9 κουμπιά και το κάθε κουμπί έχει ένα γράμμα.
Έχει τρία γράμματα, συγγνώμη. Ωραία. Ας πούμε ότι το πάνω αριστερά κουμπί, δεν ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά ας πούμε ότι το πάνω αριστερά κουμπί είναι το A, B και το C. Σε αγγλική αλφαβήτο πάντα μιλάμε. Ωραία. Το πάνω αριστερά είναι το A, B και το C. Το επόμενο είναι το D και το E και το F. Και πάει λέγοντας. Μέχρι το Y και το Z που είναι στο τέλος. Τα τελευταία δύο. Ωραία. Αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα είναι. Το πρώτο σύμβολο για παράδειγμα μας δείχνει. Το άνοιγμα δείχνει για το ποιο κουμπί μιλάμε. Δηλαδή, στην πρώτη γραμμή, το πρώτο γράμμα μας λέει ότι είναι στο δεύτερο κουμπί, δηλαδή πάνω μέση, γιατί γύρω γύρω έχει γραμμές. Έτσι, άρα δεν είναι κανένα από τα γύρω. Και δείχνει προς τα πάνω, άρα είναι πάνω μέση. Και θα μου πείτε γιατί δεν είναι μέση. Γιατί μέση είναι το ακριβώς από κάτω. Είναι αυτό εδώ πέρα, το τετραγωνάκι δείχνει το μεσαίο κουμπάκι. Το πάνω δείχνει το πάνω μέση. Έτσι. Άρα μιλάμε για το D, το E και το F. Ωραία. A, B, C, D, E, F. Για το D, το E και το F. Και η κόκκινη γραμμούλα δείχνει για το ποιο γράμμα από το κουμπί μιλάμε. Δηλαδή, στην πρώτη γραμμή μιλάμε για το δεύτερο κουμπί, έτσι το πάνω μέση. Όχι πάνω αριστερά, ξαναλέω, πάνω μέση. Για το πρώτο γράμμα, το οποίο είναι το D. Στη δεύτερη γραμμή είναι το πάνω αριστερά κουμπί. Και είναι το τρίτο γράμμα. Άρα το πάνω αριστερά είναι το A, το B και το C. Και η γραμμούλα λέει το τρίτο, άρα μιλάμε για το C. Άρα η ταμπέλα αυτή που ψάχνουμε αρχίζει από C. Ενώ η τρίτη γραμμούλα, το πρώτο γράμμα, είναι πάλι το πρώτο κουμπί, A, B και C. Αλλά αφού είναι στη μέση γραμμούλα, σημαίνει ότι μιλάμε για το δεύτερο γράμμα. Άρα είναι το B. Έτσι, για να καταλάβετε λίγο, ας μεταφράσουμε λίγο από την πρώτη γραμμή. Έτσι, το δεύτερο γράμμα στην πρώτη γραμμή μας λέει το δεξί, το δεξί μέση δεξί κουμπί, όπου είναι A, B, C, D, E, F, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ναι, μάλλον για το P μιλάμε, για το R βασικά, γιατί μας λέει το τρίτο γράμμα. PQR, έτσι. PQR είναι το δεξιά κουμπί, μέση δεξιά. Και μιλάμε για το R. Ωραία. Άρα είναι DR και μετά είναι το κάτω δεξιά κουμπί που έχει YZ και κενό. Άρα είναι. Το κάτω δεξιά είναι το YZ και κενό. Άρα, αφού λέμε για το πρώτο γράμμα, μιλάμε για το Y. Άρα είναι dry η πρώτη λέξη στην ταμπέλα που ψάχνουμε. Και μετά αυτό το σύμβολο είναι το κενό. Δηλαδή είναι κάτω δεξιά κουμπί. Y, Z και κενό. Άρα είναι κενό το τρίτο γράμμα. Άρα είναι dry κενό. Έτσι. Λοιπόν, και μετά ψάχνουμε να βρούμε τις τρεις ταμπέλες οι οποίες είναι πάνω και για να τους ρίξουμε γροθιά με τον Galvan Knuckles. Λοιπόν, τι λέγαμε. Η πρώτη ταμπέλα, έτσι ήταν πάνω πάνω η γραμμούλα, η πάνω γραμμή. Άρα η πρώτη ταμπέλα που πρέπει να ρίξουμε γροθιά είναι, άρχιζε από D, dry, κενό, έτσι, άρα είναι το dry culture shaft. Δεν υπάρχει άλλη ταμπέλα που αρχίζει από D και έτσι καλώς το μεταφράσαμε λίγο, είναι dry, αρχίζει από dry, άρα είναι αυτή, dry culture shaft. Άρα πρέπει να αφήσετε έναν παίχτη να μείνει εδώ, έτσι. Μετά, λοιπόν, το επόμενο είναι, από C είπαμε ότι αρχίζει, έτσι, αυτό είναι το πάνω αριστερά κουμπί, το τρίτο γράμμα, άρα είναι C, ABC, να το, consumption cross. Και μετά η τρίτη, είναι αυτή, είναι από πάνω αριστερά κουμπί, δεύτερο γράμμα, A, B, C, άρα είναι το B. Και είναι η bone, ένα λεπτάκι, bone, orchard, vine, αυτό χρησιμοποιώ. Ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Μόλις βρείτε τις τρεις ταμπέλες με σειρά, πρέπει να τους ρίξετε γροθιά. Λοιπόν, εδώ πέρα. Έριξε γροθιά ήδη στην πρώτη, θα ακούγεται ένας ειδικός ήχος και θα βγαίνει μια κόκκινη κάπως λάμψη. Μετά, η επόμενη, έριξε γροθιά, βλέπετε την κόκκινη λάμψη, εδώ πέρα. Και μετά ρίχνω και εγώ γροθιά. Και μετά, τι κάνουμε, κυνηγάμε το The Wisp. Το The Wisp είναι μια μπλε λάμψη τέλος πάντων, η οποία πρέπει να περνάει ο παίκτης από πάνω για να πέφτει, να, αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να περνάνε όλοι οι παίκτες από πάνω της και έτσι ώστε να τηλεμεταφέρεται και να φτάσει στην τέτοια, στην εδώ, τέτοια, εδώ πέρα
Στη λεπίδα, λοιπόν. Για να βλέπετε τη λάμψη, πρέπει να έχετε Vulture Raid. Το Vulture Raid είναι το καινούριο perk, το οποίο μπορείτε να το βρείτε με 3.000 μέσα στην εκκλησία. Με τη βοήθεια του Huckleberry θα το ανοίξετε. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτό το perk. Πρέπει να το έχουν τουλάχιστον οι δύο παίχτες, κατά τη γνώμη μου. Γιατί άμα δεν πιάσετε έγκαιρα αυτή τη λάμψη στο Wisp, θα εξαφανιστεί και θα πρέπει να ξανακάνετε το ίδιο με τις ταμπέλες. Πάλι οι ίδιες ταμπέλες, αλλά είναι λίγο βαρετό. Λοιπόν, πρέπει να πάνε οι παίχτες πάνω. Πήγα εγώ πάνω, μετά την ψάχνουμε που είναι. Να φαίνεται και μέσα από τους στίχους είναι κάτω. Την κυνηγάμε από πίσω, έχω το παραλάιζερ και γι' αυτό μπορώ να τρέχω. Μου λέει όμως ο φίλος μου ότι την έχει, γι' αυτό φεύγω. Α, μόλις πήρα και το φλόπερ. Να τη βλέπω ότι είναι εκεί πέρα, τρέχω. Τρέχει πάλι ο φίλος μου, την παίρνει. Εντάξει, να τη λέμε τα φέρετε. Πρέπει να κάνετε αυτό το κυνηγητό. Το κυνηγητό μέχρι να φτάσει στο τέλος. Κυνηγάμε τώρα πήγε στο ρεύμα. Πρέπει να έχετε... Άμα το πετύχετε με την πρώτη... Α, το κάναμε εμείς με την πρώτη. Επειδή το είχαμε προσπαθήσει δύο φορές αυτό το βήμα, άμα αλλάξετε game θα αλλάξει η τοποθεσία του The Wisp και έτσι πρέπει να είστε έτοιμοι, να μην νομίζετε ότι θα πάει στα ίδια σημεία, αλλάζει κάθε φορά το που θα πάει. Σε διαφορετικά games ξαναλέω, όχι άμα το ξαναπροσπαθήσετε στο ίδιο game, θα είναι στα ίδια σημεία. Λοιπόν, εδώ πέρα, φτάνει εδώ πέρα και τώρα πρέπει να κάνετε θυσία στα zombie. Θυσία zombie στο Richtofen. Can't stay in one place.